δεν αρκούν τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τις συμμετοχές της περιφέρειας σε εκθέσεις ανά την Ιφίλιο, όπου η Περιφερειακή Αρχή μαζί με ένα τσούρμο επιχειρηματιών περιοδεύουν κάθε χρόνο σαν dealers επιχειρηματικών συμφερόντων. Δεν αρκούν τα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ που δίνουν μέσα από προγραμματικές συμβάσεις στις αναπτυξιακές εταιρείες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο ΑΕ για την προβολή της περιφέρειας Πελοποννήσου. Δεν αρκούν τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο που δίνουν για τις γιορτές κάθε είδους ζαρζαβατικών στην Πελοπόννησο. Δεν αρκούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν από το ΕΣΠΑ για τη μυθική με το Πελοπόννησο. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, διατέθηκαν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2.905.844 ευρώ στην Πελοπόννησο ΑΕ για την προβολή της περιφέρειας. Μετά από την άρνηση της Περιφερειακής Αρχής να ενημερώσουν την Οικονομική Επιτροπή, το Περιφερειακό Συμβούλιο, για το πού και πώς διατίθεται αυτός ο πακτολός εκατομμυρίων ευρώ για την προβολή, μετά την αρνησή τους να δώσουν τις προγραμματικές συμβάσεις, τα παραδοτέα των προγραμματικών συμβάσεων που επανειλημμένα έχουμε ζητήσει, της Πελοπόννησου ΑΕ, ο κ. Στατούλης, η κυρία Νικολάκου, ας ενημερώσουν τουλάχιστον τους Πελοποννήσιους πού θα διατεθούν τα νέα επιπλέον 3 εκατομμύρια ευρώ που με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας δόθηκαν στην Πελοπόννησο ΑΕ για την προβολή της περιφέρειας Πελοποννήσου. Φίλες και φίλοι, δίπλα στη μεγάλη μείωση στις τιμές παραγωγού για το υγροπρόβειο, ειδικά γάλα, στις χαμηλές τιμές στη φέτα και στο κρέας για τους κτηνοτρόφους, στο υψηλό κόστος παραγωγής που έχουν οι κτηνοτρόφοι σαν αποτέλεσμα των υψηλών τιμών που έχουν οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, τα εμβόλια, τα κάθε είδους τέτοια που χρειάζονται για την κτηνοτροφική παραγωγή, δίπλα στη φορολογία και στα πολλά χαράτσια για τον ΕΝΦΙΑ, για τον ΕΦΚΑ, για τον ΕΛΓΑ, προστίθεται και το χαράτσι για το μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκίσιμων γεών, έτσι το λένε, χαράτσι για τα βουνά που βόσκουν τα πρόβατα και τα γίδια, που για την Πελοπόννησο είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, θα πληρώσουν οι κτηνοτρόφοι και θα μπουν στα ταμεία της Πελοποννήσου, της περιφέρειας Πελοποννήσου, υλοποιώντας έναν πρόσφατο νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Θα διατεθούν, λένε, αυτά τα ποσά, πάνω από 1 εκατομμύριο, για έρευνες και μελέτες. Έχουν πείρα όμως οι κτηνοτρόφοι στην Πελοπόννησο. Έχουν πείρα από το κανάλι αγροτικών προϊόντων, το συμβατικό, που αφού σώθηκαν οι κτηνοτρόφοι, ήρθε και το ηλεκτρονικό καλάθι αγροτικών προϊόντων, όπου διέθεσαν 600.000 ευρώ. Έχουν πείρα οι κτηνοτρόφοι από τις ημερίδες, τις φιέστες, τα φρουφρού και αρώματα, τις εκθέσεις για την προβολή της περιφέρειας. Έχουν πείρα από τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που δίνονται σε κάποιους κύριους καθηγητές πανεπιστημίων για μελέτες για την κτηνοτροφία. Εμείς στηρίζουμε τα αιτήματα της μικρομεσαίας αγροτιάς και της κτηνοτροφίας που στρέφονται ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια στους βιομήχανους, στις κυβερνήσεις, στους τραπεζίτες. Μια πολιτική που με ευλάβεια στηρίζει και υλοποιεί η κυβέρνηση και η περιφέρεια. Απαιτούμε να καταργηθούν τα κάθε είδους χαράτσια, παλιά και νέα, καθώς και το χαράτσι για τη βοσκή στους αγροίτοπους Πελοποννήσου από τους τσοπάνιδες, από τους κτηνοτρόφους. Κύριε Γκώτικα, να αναφερθούμε λίγο και στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί τέθηκε επιτάπητο στο θέμα της ΔΕΗ και είδαμε ότι αποχωρήσατε σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Πείτε μας λίγο τι συνέβη. Κοιτάξτε, τώρα που τελειώνει η θητεία του κυρίου Τατούλη και από ό,τι φαίνεται έχει βγάλει απόφαση και συμπέρασμα ότι δεν τον παίρνει, έχει τελειώσει και πολιτικά, ο κατήφορος, ο αυταρχικός, ο δημοκρατικός φαίνεται να μεγαλώνει. Ενώ λοιπόν είχαν έρθει τα παιδιά του από τη ΔΕΗ που τα ξέρα από μικρά παιδιά, έτσι έλεγε ο ίδιος, οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ, δίνοντας του πάσα για να εξηλαιωθεί από την απουσία του, από τις τελευταίες κινητοποιήσεις του λαού της Μεγαλόπολης ενάντια στην πώληση των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Και αφού είχε συμφωνηθεί και μπήκε θέμα ημερήσιας διάταξης οι εξελίξεις
στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, με παρέμβαση του κύριου Στατούλης, απαγόρευσε τη συζήτηση. Γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όταν έφταναν οι δικοί του οι συνδικαλιστές στα δικά του παιδιά, όπως είπε ο ίδιος, εγώ λέω, τα έπαιζε και στα γόνατα, τους είχε διορίσει. Γιατί είναι συνδικαλιστές, δά και εκεί, γύρω στη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετίας του 90 διορίστηκαν. Ας απαντήσουν και οι συνδικαλιστές και ο κύριος Στατούλης. Αφού φτάσαν αυτοί λοιπόν να το καταγγέλουν, καταλαβαίνετε τι θα άκουγε από εμάς. Θα άκουγε ότι είναι θειασότης της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που πάει χέρι με την ιδιωτικοποίηση. Θα άκουγε ότι έχει από τη θητεία του εδώ στην Πελοπόννησο πάρει εκατοντάδες αποφάσεις θετικών γνωμοδοτήσεων για τεράστια αεολικά και φωτοβολταϊκά συγκροτήματα στους ορεινούς όγκους της Πελοποννήσου, πάνω από 2.500 ΜΒ, 4 φορές πάνω από ό,τι παραγωγή παράγεται, ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από το λιγνητικό κέντρο της Μεγαλόπολης. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί τώρα στην περίοδο της κρίσης στους ανεμογεννητριάδες. Από τα 103 αεολικά πάρκα που έχουν αδειοδοτηθεί, έχουμε στοιχεία για 27 αεολικά πάρκα έχουν πάρει τώρα την περίοδο της κρίσης, το 2013, το 2014, το 2015, 232 εκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα επιχορήγηση. Θα άκουγε ο κύριος Στατούλης ότι και τώρα που πουλιώνται οι ηλεκτρικές μονάδες έχει προτρέξει πριν ψηφιστεί ο νόμος για να συγκροτήσει την ενεργειακή κοινότητα που είναι σύμπραξη με ιδιώτες, με εταιρείες, με τους ανεμογεννητριάδες για παραγωγή, διανομή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τι θα πει λοιπόν στο λαό της Πελοποννήσου, στους μεγαλοπολίτες, στους εργαζόμενους ΔΕΗ, τα έργα και τις μέρες της πολιτικής που όχι μόνο στήριξε σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά και υλοποίησε σαν περιφέρεια τα τελευταία χρόνια, που ήταν η πολιτική παράδοση της ενέργειας στα χέρια ιδιωτών. Γι' αυτό προχώρησαν σε αυτόν τον αντιδημοκρατικό κατήφορο. Εμείς, κερασάκι στην τούρτα του Τατούλη, του Στρατηγάκου και της Νικολάκου, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε, θα τους αντιμετωπίζουμε με τέτοιον τρόπο.